χωματερή Αττική. Ένταση στις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ. Πέταξαν σκουπίδια στην είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών. Χημικά και τραυματισμοί στη Βουλή και προφυλακισμό στον Πατούλη. Σε λύση προσανατολίζεται ο Πάνος Κουρλέτης. Και πώς απαντούν οι εργαζόμενοι. Νέα πρόκληση της Τουρκίας. Προσευχήθηκαν και διάβασαν το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφιά. Άμεση καταδίκη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες φοιτητών για ναρκωτικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βαρβαρότητα στη Μοσούλη. Ισοπεδώθηκε το ιστορικό τέμενος Αλνούρι. Αλληλοκατηγορούνται Αμερικανοί και ISIS για την καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Επεισόδια ένταση αλλά και δρόμοι γεμάτοι με σκουπίδια είναι η εικόνα που επικρατεί τις τελευταίες μέρες τόσο στην Αθήνα όσο και στις μεγάλες πόλεις της χώρας από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τομέα της καθαριότητας. Σήμερα η μεγάλη συγκέντρωση των συμβασιούχων κατέληξε με επεισόδια τόσο έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου συμβασιούχοι πέταξαν σκουπίδια στην είσοδο του Υπουργείου, όσο και στη Βουλή, όπου συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ. Σκληραίνουν τη στάση τους οι συμβασιούχοι των Δήμων όλης της χώρας στον τομέα της καθαριότητας, αφού μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου που έκρινε παράνομες τις παρατάσεις των συμβάσεων των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένταση προκλήθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί στην πορεία της ΠΟΕ ΟΤΑ με επεισόδια χημικά και φωτιά σε σκουπίδια. Αρχικά τα επεισόδια ξεκίνησαν έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια κλιμακώθηκαν έξω από τη Βουλή. Συγκεκριμένα όταν οι εργαζόμενοι έφτασαν έτσι από το Κοινοβούλιο και ενώ ο Πάνος Κουρλέτης είχε ήδη ματαιώσει τη συνάντηση με την ΚΕΔΕ, ήρθαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Μόλις οι συμβασιούχοι προσπάθησαν να μπουν στο περιστήλιο της Βουλής, τα ΜΑΤ τους εμπόδισαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση. Οι εργαζόμενοι της ΠΟΕ ΟΤΑ εκτόξευσαν σκουπίδια προς τους αστυνομικούς και οι τελευταίοι απάντησαν με χημικά. Στη συνέχεια οι συμβασιούχοι προσπάθησαν να ρίξουν την μπάρα στην είσοδο της Βουλής με τα ΜΑΤ και πάλι να τους σταματούν. Ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ, Νίκος Τράκας, υποστήριξε πως από τα επεισόδια υπήρξαν 4 τραυματίες. Δεν βρήκαμε λύση, δεν ακούσαμε νομοθετική ρύθμιση η οποία να δίνει όσον αφορά την διαδικασία μονιμοποίησης αυτών των ανθρώπων και αποπληρωμής τους. Το αίτημά μας είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, δεν κοιμόμαστε. Δεν θέλουμε, δεν ζητάμε ούτε ορίσου να γίνουμε ούτε τίποτα. Τουλάχιστον να μας κρατούσαν στο τέλος το 17 που μας είπανε. Θα δρομολογηθούν σταθερές, μόνιμες θέσεις εργασίας στον τομέα της καθαριότητας. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαμε πει και προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων προχθές. Η κατάσταση τόσο στην Αθήνα όσο και στις μεγάλες πόλεις γίνεται αφόρητη, αφού τόνοι σκουπιδιών στηβάζονται στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας μια άσχημη κατάσταση και με τη θερμοκρασία τις επόμενες μέρες να φτάνει κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα είχαμε όλα, τώρα έρχονται και αυτά, μυρωδιές, σκουπίδια, ζέστη, τα πάντα. Είναι χαλιά. Μυρωδιά, μυρίζει, δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι μου, βρωμάει ούτε ό,τι ξέρεις. Είναι εντύκατα σκουπίδια, σκυλοβρωμάει τρόπο, να μπεις μέσα στο σπίτι και είναι γεμάτο από τους κάδους. Είναι κάτι που κινδυνεύει η υγεία των παιδιών μας κυρίως. Έσχος, τι, έσχος. Κατάσταση είναι αυτή. Μυρίζουν και έξω από το σπίτι μου μυρίζουν και στη δουλειά μου παίξουν. Μυρίζουν, παντού μυρίζουν. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς όλων των αμαθοστασίων, καθιστώντας αδύνατη την οποιαδήποτε αποκομιδή σκουπιδιών, ακόμα και από τουριστικά σημεία της πρωτεύουσας. Δεν μπορώ να βγω, βγήκα στο μπαλκόνι χθες και μυρίζει το μπαλκόνι. Θες να βγεις να καθίσεις, δεν μπορείς να βγεις. Η βρώμα και η αυτή που πού θα πάει, θα μας πεθάει. Ολομήλιες. Ποιος νοιάζεται για μας, πιστεύετε εσείς ότι νοιάζονται για μας? Δίκιο έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, δίκιο έχουμε και εμείς τώρα να τα έχουμε μπροστά μας όλα. Πάρα πολλά και είναι μέσα στο μικρόβιο. Η εικόνα με τα σκουπίδια στους δρόμους των πόλεων ήδη κάνει το γύρο του κόσμου. Ενώ η προσωρινή λύση που προτάθηκε από την κυβέρνηση για την αποκλιμάκωση της έντασης είναι η υπογραφή δίμηνων συμβάσεων στον τομέα της καθαριότητας και η επίσπευση της διαδικασίας για την πρόσληψη περίπου 2.500 εργαζομένων με τη μορφή της μόνιμης απασχόλησης, πρόταση που δεν έχει γίνει δεκτή από τους εκπροσώπους της ΠΟΕ ΟΤΑ.
Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό στο στούντιο του Blue Sky, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο τον Νίκο Στέφο και τον καθηγητή του εργατικού, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε, Νίκο, πού βρισκόμαστε, δεδομένου ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο, από ό,τι φαίνεται αυτή την ώρα, με τους συμβασιούχους και βεβαίως και η πόλη σε ένα σφιχτικό κλειό σκουπιδιών. Ακριβώς. Ένα διέξοδο το οποίο όμως η ίδια η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει. Διότι όταν ο κύριος Κουρλέτης εδώ και πάρα πολύ καιρό υπόσχεται μονιμοποίηση με μια απλή νομοθετική ρύθμιση των συμβασιούχων και τελικά αυτό αποδεικνύεται ότι είναι μία ακόμα επικός τουλάχιστον αυταπάτη της κυβέρνησης και ότι δεν μπορεί, με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν μπορεί να γίνει έτσι απλά με μια νομοθετική ρύθμιση η μονιμοποίηση και θα ήταν παράνομη. Λογικό είναι από την πλευρά τους και οι συμβασιούχοι να θεωρούν τον εαυτό τους ότι έχουν εξαπατηθεί, ότι τους έχουν κοροϊδέψει και να ξεσπούν έτσι όπως ξεσπούν. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι στριμωγμένη, είναι στο καναβάτσο. Ο κύριος Κουρλέτης συνεχίζει και πριν από λίγες ώρες ακόμα να εξαγγέλει ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε μονιμοποίηση. Επιμένει ότι θα προχωρήσει στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και μάλιστα είπε ότι μέχρι μέσα στην επόμενη εβδομάδα η ΚΕΔΕ τον κάλεσε να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση μέχρι την Τρίτη. Λέει λοιπόν ότι θα προχωρήσει σε μια νομοθετική ρύθμιση για να επεκταθεί τέλος πάντων αυτή η σύμβαση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για ένα χρονικό διάστημα. Δεν το δέχονται οι συμβασιούχοι. Οι οποίοι όμως δεν το δέχονται. Τάξη μονιμοποίηση. Οι συμβασιούχοι θέλουν μονιμοποίηση. Η επέκταση των συμβάσεών τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχει προταθεί ξανά, αλλά δεν το δέχονται. Ακριβώς. Ο κύριος Κουρλέτης τώρα βεβαίως υπόσχεται πάλι ότι αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει στη μονιμοποίηση. Απ' την άλλη μεριά όμως τώρα θυμάται και το Σύνταγμα, ότι πρέπει να τηρηθεί το Σύνταγμα, να τηρηθούν οι νόμοι κτλ. Εδώ όμως θέλω να πω και κάτι, αν μου επιτρέψεις μια καθαρά προσωπική άποψη. Θέλω να πω ότι και η κινητοποίηση αυτή των υπαλλήλων, των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, που θέλουν τη μονιμοποίησή τους ή, αν θέλεις καλύτερα, την μετατροπή των συμβάσεών τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, γίνεται με έναν τρόπο που πραγματικά στη χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε, στην αρχή ή, αν θέλεις, πάμε προς τη μέση του καλοκαιριού και εν ώψη καύσωνα, προκαλεί την κοινωνία. Διότι όταν θεωρούν ότι είναι ούτε λίγο ούτε πολύ δικαίωμά τους να μονιμοποιηθούν, εντάξει, το πιστεύουν αυτό. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι δικαίωμά τους, δεν μπορούν όμως να εκβιάζουν τους σε εισαγωγικά εργοδότες τους, γιατί θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δημοτικοί υπάλληλοι, αυτούς από τους οποίους, δηλαδή δεν μπορούν να εκβιάζουν την κοινωνία, από την οποία κοινωνία και βεβαίως θα αμείβονται. Κάπου θα πρέπει τα πράγματα να έχουν μια μέση οδό, τη χρυσή τομή. Και αυτή δεν μπορεί να εξευρεθεί ούτε με τσαμπουκάδες, ούτε με τραμπουκισμούς, ούτε με τσιχελισμούς. Ήταν απαράδεκτα αυτά τα φαινόμενα που είδαμε σήμερα. Και δεν κατάλαβα τι τους έφταξε ο κύριος Πατούλης. Ναι, ο οποίος είναι και πολύ φιλικός απέναντι. Ο οποίος είναι προφανώς κάποιοι σκληροί συνδικαλιστές, κάποιοι συνδικαλιστές που ανήκουν σε κάποιο κόμμα, να πω στο ΠΑΜΕ, να πω στη ΛΑΕ, δεν ξέρω, λέω τώρα, έτσι και να μην παρεξήθω. Πάντως σίγουρα δεν νομίζω ότι αυτές οι συμπεριφορές προωθούν τα αιτήματά τους. Και σύντομα, εάν συνεχίσουμε αυτή την τακτική, πιστεύω ότι και η κοινωνία θα στραφεί εναντίον τους. Τώρα, κύριε καθηγητά, ποιο είναι το πολιτικό λάθος, ποιο είναι το νομικό κενό και ποια η νομική θεραπεία αυτής της υπόθεσης, αν υπάρχει. Κύριε Κλήτου, το δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, είπε τρία σοβαρά όχι που πρέπει να τα λάβει υπόψη η κυβέρνηση και οι εργαζόμενοι. Είπε ότι είναι ασυνταγματική παράταση, είπε ότι πρέπει να μην πληρωθούν για το διάστημα αυτής της παράτασης. Και αυτό είναι το σοβαρό, γιατί για τις άνθρωποι έχουν δουλέψει. Να μην πληρωθούν, έτσι λοιπόν πρέπει όσοι παίρνουν θέση στα ζητήματα αυτά, τους πολιτικούς εννοώ έτσι, να λάβουν υπόψη. Και το τρίτο είπαν, ενώ οι συμβάσεις όλων λήγουν τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, να σταματήσουν τώρα εδώ. Άρα λοιπόν πρέπει να παρέμβει κάποιος να λύσει το θέμα. Πρώτο, διότι επαναλαμβάνω, το πρώτο λέει ότι αντισυνταγματικά έγινε η παράταση. Δεύτερο, όσοι διδάσκουμε ακόμη στα πανεπιστήμια λέμε για με άκυρη σύμβαση όποιος δουλεύει αμείβεται. Το δικαστήριο είπε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν, δεν ενέκρινε τα παραστατικά. Και το τρίτο, ότι πρέπει να διακοπεί η σύμβασή τους που λήγει σε 6 μήνες. Για να καταλάβουμε, γιατί αυτή η εξάντληση της αυστηρότητας στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας να ερμηνεύουν τόσο στενά,
να ερμηνεύει τόσο αυστηρά, όπως είπατε, τη συνταγματική ρύθμιση του 2001. Σας θυμίζω και για τους τηλεθεατές ότι ενώ το 2001 με την αναθεώρηση με εισηγητές των δύο κυρίαρχων κομμάτων, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Βενιζέλο, έκλεισε η πόρτα της μετατροπής, έκλεισε η πόρτα της μονιμοποίησης. Σωστό. 3 χρόνια μετά, το 2004, 23 Ιουλίου του 2004, αποκατεστάθησαν 40 και πλέον χιλιάδες με τον προδικό Παυλόπουλο. Άρα, οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι έχουν ένα σπάσιμο του συνταγματικού εμποδίου. Επαναλαμβάνω, ενώ το 2001 ορθώθηκε το συνταγματικό ανάγχωμα, το 2004 μονιμοποιήθηκε το μεγαλύτερο κύμα μονιμοποίησεων μετά τη μεταπολίτευση. Βοηθήστε με, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος και ήταν να είναι το προεδρικό διάταγμα 164. Κάτι ανάλογο δεν έγινε και με τις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών που κατέληξαν να εργάζονται ως γραμματείς στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, εξευρέθη λύση και αυτό λένε οι εργαζόμενοι, διότι και κάποιοι μας ρωτήσαν κλπ. Μπορεί να υπερβεί η κυβέρνηση τη γνωμοδότηση, την απόφαση του ελεγκτικού συνδύου. Υπάρχει μία πατέντα, την οποία σας είπα. Η δεύτερη, υπάρχει μία μικρότερη, που σας είπα, των καθαριστριών, που εκεί κάλυπταν ανάγκες κατά την κυβέρνηση πάγιες, είχαν μία σχετική χρονική προϋπηρεσία και με απόφαση της κυβέρνησης διευθετήθη το θέμα. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ, αυτή τη στιγμή για μας εξακάθαρα, άκουσα και τον αγαπητό σας συνάδελφο, τον οποίο τον τιμώ, τον κύριο Στέφο. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι ή απολύονται ή διευθετείτε το θέμα. Δεν υπάρχει λύση. Τώρα, διότι λένε, να πω και αυτό. Ναι. Επειδή κάποιοι από αυτούς, επειδή κάποιους από αυτούς είναι ακροβολισμένοι και στα δικαστήρια και προσδοκούν στα μικρότερα δικαστήρια να πάνε, τώρα, επειδή ήρθε και έγινε μεγάλο δικαστικό μπλόκο, οι προοπτικές να κερδίσουν τις υποθέσεις τους, κυρία Κλήτου, στα μικρότερα δικαστήρια έχουν ελαχιστοποιηθεί, κατάλαβα, έχουν μηδενιστεί. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να το λύσει. Εγώ τάχτηκα, ρωτήθηκα και είπα ότι το σπάσιμο της συνταγματικής απαγόρευσης με το προεδρικό Παυλόπουλο είναι ένα επιχείρημα για την κυβέρνηση να δει αν μπορεί να διευθετηθεί τουλάχιστον οι μακροβιότερες εργασιακές σχέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Βάλτε μια ανωτελεία παρακαλώ, ναι, ναι, διότι στο ρεπορτάζ που έκανα εγώ, και με συγχωρείς Νίκο, έρχομαι, ναι, για να κάνεις την ερώτησή σου, αλλά είναι το επίμαχο σημείο. Μου λένε συνδικαλιστές των Δήμων, οι οποίοι όμως θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, γιατί υπάρχει και η αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους, ότι μέσα σε αυτούς που καλύπτουν πολλά χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχουν παρισφρήσει και νεότερες προσλήψεις, διμηνίτες, τριμηνίτες, τετραμηνίτες, εξαμηνίτες, οκταμηνίτες, οι οποίοι πάνε σοριδών να μονιμοποιηθούν. Δεν αποκλείεται αυτό. Και νομίζω ότι εκεί ίσως έχει μπει και το. Κυρία Κλήτου, δεν αποκλείεται. Υπάρχουν το βέτο. Υπάρχουν παλιές συμβάσεις, υπάρχουν διακοπή. Ναι, αλλά δεν πρέπει συμβάσεις να γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, κύριε καθηγητά. Μπορεί να υπάρχει ένα νέο μέτρο. Υπάρχει η συνταγματική επιταγή ή, αν θέλετε, η νομική κάλυψη του καλύπτου με χρόνιες πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ο διμηνίτης ή ο τριμηνίτης τι καλύπτει? Επειδή πότε η πόρτα της δικαστικής μετατρεψιμότητας έκλεισε με αυτή την απόφαση, οφείλει η κυβέρνηση να βρει λύση. Η κυβέρνηση ανιχνεύει μια νομοτική λύση. Θεωρώ ότι υπάρχει προηγούμενο που έσπασε συνταγματική απαγόρευση. Μπορεί να βάλει κριτήρια χρόνου, κριτήρια ουσίας πάγιες και διαρκείς, να βάλει και το ΑΣΕΠ. Να βάλει και το ΑΣΕΠ μέσα και να πει όσοι πληρούν αυτές τις υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο του Παυλόπουλου να μονιμοποιηθούν. Αυτή είναι η επιστημονική μου άποψη, άρα, όχι πολιτική. Όλοι μαζί. Με κριτήρια τα οποία θα συζητήσουν. Να. Μάλιστα, και Νίκο, θα συμφωνήσουν επειδή, και όλα τα κόμματα. Επειδή, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχω υπηρετήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήμουν σε δύο θητείες μάλιστα στο Δήμο Νέας Σμύρνης, και ως υποψήφιος δήμαρχος, τέλος πάντων, και ως δημοτικός σύμβουλος, θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό των διμηνητών που πολύ σωστά έθιξε προηγουμένως η Λίνα είναι κάτι το οποίο το συναντούσαμε πάρα πολύ συχνά. Και πρέπει να σας πω ότι οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου είναι θύματα όχι μόνο της πολιτικής τακτικής της κεντρικής εξουσίας, αλλά επίσης και του πολιτικαντισμού των δημάρχων και των δημοτικών αρχόντων, οι οποίοι αφού τους προσλαμβάνουν όπως τους προσλαμβάνουν, τους λένε ότι θα τους προσλάβουν για 2, 3, 6 μήνες, 8 μήνες, 8 μηνύτες. Με προσδοκίες. Με προσδοκίες, ναι, μετά τους τάζουν τον παράδεισο. Σωστό. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει.
Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τον κύριο Μητρόπουλο. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτή η απέτηση, αυτός ο εκβιασμός των συνδικαλιστών ή των εργαζομένων, αν θέλετε, δεν θέλω να δικήσω όλους, ότι είναι δικαίωμά τους να μονιμοποιηθούν. Πού εδράζεται? Κύριε Στέφο, υπάρχουν... Με το έτσι θέλω, εγώ θα μονιμοποιηθώ. Κύριε Πώς Στέφο, θα γίνει αυτό? Γνωρίζουν πια ότι μετά την αμετάκλητη ολομελιακή απόφαση έχουν κλείσει οι δρόμοι μέσα από τα δικαστήρια. Υπ' αυτή την έννοια το παίζουν όλα για όλα. Επαναλαμβάνω, κακώς είδαμε αυτά που είδαμε. Ναι, αλλά όχι να πάνε να κλείσουν και τις κομματερές, δηλαδή να βρωμήσουμε εντελώς, να πεθάνουμε δηλαδή από χολέρα. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα το Σαββατοκύριακο να λύσει το θέμα. Ναι. Επειδή με ρωτήθηκα από βουλευτές διαφόρων κομμάτων, φαίνεται όλα τα κόμματα αναζητούν μια λύση. Δεν μπορεί να μείνει όμως εδώ το θέμα, διότι επαναλαμβάνω, πολλοί έχουν μεγάλη προϋπηρεσία, καλύπτουν πάγιες και διάρκειες ανάγκες, ή θα λυθεί το θέμα ή θα απολυθούν. Αν αντέχει η κυβέρνηση να απολύσει γυναίκες και άνδρες που έχουν την πιο σκληρή δουλειά σε άθλιες συνθήκες. Έχω πάει στο σκιστό, έχω πάει στη χωματερή. Ξέρουμε όλοι πώς δουλεύουν. Πρέπει να λύσει το θέμα. Ή να τους πει ότι κύριοι δεν κάνω τίποτε. Όπως λέμε και σήμερα, όπως ακούσαμε, τους λέει νομοθετική λύση και ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι με σύνεση θα εξευρεθεί μια λύση με χρονικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Κάποιο κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους που πληρούν προϋποθέσεις κατά τα προηγούμενα του Προεδρικού Παυλόπουλου θα μονιμοποιηθούν. Καλά, κύριε Μητρόπουλε, και άλλοι στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι δουλεύουν με σκληρές συνθήκες, πετάγονται στον δρόμο χιλιάδες κατά χιλιάδες και κανένας δεν δάκρυσε για αυτούς τους ανθρώπους. Συμμερίζομαι και αυτό που είπε ο κύριος Στέφος. Για να συνεισφέρω λίγο και στις πληροφορίες για τη στάση των κομμάτων και από τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε καθηγητά και αγαπητέ συνάδελφε, προκύπτει ότι εάν και εφόσον βρει κάποια λύση η κυβέρνηση. Γι' αυτό θα τη στηρίξουν. Ορίστε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν αντίθετη, να έχουν αντίθετη άποψη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μητρόπουλε, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Νίκο, παραμένεις γιατί έχουμε να συζητήσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Σε μείζον ζήτημα, με όρους σκληρής αντιπαράθεσης και πρωτόγνωρης επιθετικότητας, εξελίσσεται η υπόθεση του Νουρουάν. Η Νέα Δημοκρατία μιλά για πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις όσον αφορά στις τηλεφωνικές συνομιλίες που φέρεται να είχε ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος με ισοβήτη που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση των 2 τόνων κοκαίνης. Η κυβέρνηση απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για ταύτιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Ενώ από την αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής σε βάρος του Πάνου Καμένου. Σφοδρή είναι η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με τον Υπουργό Άμυνας και κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμένο και τη συνομιλία του με Ισοβίτη για την υπόθεση του Νουρουάν και τους 2 τόνους κοκαίνης. Γιατί δεν είναι δουλειά του. Όπως δεν είναι δουλειά κανενός σου το ζήτησε. Φορέα. Τον παρότρινε. Τον παρότρινε, το ζήτησε, έκανε τηλέφωνο και έκανε παρέμβαση. Βάζετε την πολιτική να υπερασπιστεί οικονομικά συμφέροντα. Μην το πάτε εκεί σαν τελευταίο ίστατο καταφύγιο, κύριε Σαντορίνη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εγώ θα ισχυριστώ ότι και εσείς μπορεί να υπερασπίσετε το εχθρικό προς το συγκεκριμένο επιχειρηματικό συμφέρον. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για πιθανή άσκηση μομφής από την αξιωματική αντιπολίτευση σε βάρος του Υπουργού Άμυνας, ενώ εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας έκανε λόγο για θέμα πολιτικό και ηθικό σε σχέση με τη συμπεριφορά του κυρίου Καμένου. Η στάση του είναι πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά σκανδαλώδης. Τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να εμπιστεύεται ως Υπουργό Εθνικής Αμήνης τον κύριο Καμένο? Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία ότι εναποθέτει όλες τις ελπίδες της για πολιτική αποσταθεροποίηση σε ανθρώπους του υποκόσμου και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα, της απέλησε το Μαξίμου, κατηγορώντας τη ότι εδώ και μια εβδομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις με μισόλογα και υπονοούμενα, στοχοποιώντας μεθοδευμένα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Όπως αναφέρεται σε σχόλιο του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία, αφού για μία ακόμα φορά διαψεύστηκαν οι ελπίδες της να μην πετύχει η κυβερνητική θετική συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους και να μην κλείσει η αξιολόγηση,
Τώρα εναποθέτει όλες τις ελπίδες της για πολιτική αποσταθεροποίηση σε ανθρώπους του υποκόσμου και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Στοχαρόπουλος, παρομοίασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή με κακό δικηγόρο σε σχέση με τη στάση που κράτησε στη Βουλή. Κύριο Τσίπρας, ουσιαστικά να μην λέει τίποτα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ, όταν τον άκουσα, θέλω να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, θεώρησα αρχικά ότι στο παλαιό πολιτικό σύστημα, φαντάζομαι, αναφερόταν στον κύριο Καμένο. Δεν υπάρχει πιο παλιό πολιτικό σύστημα, ξέρετε. Αλλά από ό,τι φάνηκε μετά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε μια άλλη αντίληψη. Τοποθετήθηκε πολύ καλά ο κύριος Κοντονής εχθές. Σας είπα από την αρχή ότι η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη είναι ύποπτη. Μόνο σε τριτοκοσμικά κράτη, σε δικτακτορίες, μπορεί να συναντήσει τέτοια φαινόμενα. Η τοποθέτησή του μας εκφράζει όλους και είμαστε συντεταγμένοι με την πολιτική του τοποθέτηση. Κρατάω αυτό. Και η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη στη Βουλή, που την άκουσαν όσοι την άκουσαν, ήταν συγκεκριμένη, καθαρή και δημοκρατική. Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας να μιλήσει ο ίδιος για το θέμα που έχει προκύψει, προκειμένου, όπως είπε, να χαμηλώσουν οι τόνοι. Αν μίλησε, να το πει ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος. Τα υπόλοιπα είναι θέμα καθαρά δικαιοσύνης. Όμως όσον αφορά τον Πάνο τον Καμένο, καλό θα είναι να μιλήσει και να ξεκαθαρίσει στον κόσμο αν υπήρξαν συνομιλίες. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση, αυτό που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που έκανε χθες ο Υπουργός, είναι προσβλητικό για τους πολίτες και είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Άρα τι επιπλέον θα ζητήσετε εσείς στη Βουλή? Για μένα θα πρέπει όχι εμείς να το ζητήσουμε, θα έπρεπε χθες ο κύριος Τσίπρας να έχει αντικαταστήσει τον κύριο Καμένο. Από την πλευρά του, κύκλοι του Μεγάλου Μαθησίμου δήλωσαν ότι η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση θα κάνει τη δουλειά της. Κόντρα, όπως είπαν, σε πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Κάτι που ακούστηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα, Νίκο Στέφο, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση στηρίζει στεναρά τον Πάνο Καμένο, όμως η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους και αυτό και θα του σηκώσει και άλλο από ό,τι καταλάβαμε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα από τον κύριο Κικίλια. Μα φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το αφήσει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω να πάει έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και όλα σχεδόν τα κόμματα, όλη η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, το θέμα αυτό θα το σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Φαίνεται ότι υπάρχει βάθος σε αυτή την ιστορία. Τώρα, το τι ακριβώς όμως πρόκειται να αποκαλυφθεί τις επόμενες μέρες, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σύμφωνα με πηγές από την Πειραιώς, η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται να καταθέσει πρόταση μορφής κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Κάποιοι άλλοι όμως μέσα στη Νέα Δημοκρατία προβληματίζονται, όχι ότι είναι αντίθετοι, προβληματίζονται ότι ενδεχομένως κατάθεση πρόταση μορφής να συσπυρώσει την κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και συνεταίρο στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Πάντως, στο επίπεδο των εντυπώσεων, έχω την αίσθηση, παρά την ενάργεια με την οποία τον στηρίζουν, ότι είναι αρκετά πιεσμένη στην κυβέρνηση, που την έννοια ότι δεν είναι ένα σύνηθες φαινόμενο συνομιλίες πολιτικών με ισοβήτες. Και καλά, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ υπουργός. Και μάλιστα, να πω υπουργός δικαιοσύνης, ο υπουργός εσωτερικών, ο υπουργός δημόσιας τάξης, πήρε έναν ισοβήτη και μίλησαν για ναρκωτικά, μίλησαν για το να του πούνε ότι μη φοβάσαι, εδώ είμαστε εμείς, θα φροντίσουμε την ασφάλειά σου. Μα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να συνομιλεί τρεις φορές με έναν ισοβήτη για ναρκωτικά και να... Ακόμα και αν αληθεύει, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι ΣΥΡΙΖΕΙ υπουργοί, ότι... Ο κύριος Κοντονής στη Βουλή, ότι ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας απλώς τον παρότρινε να αποκαλύψει την αλήθεια και να βγάλει στη φόρα όλα τα ονόματα που σχετίζονται με το κύκλωμα ναρκωτικών. Ακόμα και έτσι να ήταν, θεσμικά δεν είχε καμία δουλειά να το κάνει. Πάντως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη είναι η θεσμικά αρμόδια να το κάνει. Δεν είναι οποιοδήποτε πολίτης, όπως λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δηλαδή έκανε, λέει, το καθήκον του όπως κάθε πολίτης ο κ. Καμένος. Δεν είναι οποιοδήποτε πολίτης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ο κ. Καμένος είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είναι συγκυβερνήτης σε στρατιωτικό ελικόπτερο, είναι ό,τι θέλεις. Πάντως... Ένα λεπτό, για βάλε μια ανατολία, διότι από ό,τι φάνηκε σήμερα, η Νέα Δημοκρατία
κεφαλοποιεί και, άλλο, και κάτι άλλο στην κόντρα της με την κυβέρνηση και τον κύριο Καμένο. Υπάρχουν οι καταγγελίες για το ελικόπτερο με το οποίο πετά ο κύριος Καμένος και οι ισχυρισμοί ότι αυτό είναι και ποινικό αδίκημα. Κοίταξε, Λίνα, δεν γνωρίζω αν είναι ποινικό αδίκημα. Όπως βλέπουμε όμως και στα πλάνα, το είδαμε το βίντεο, το έχουμε δει όλοι και στο YouTube. Ο κύριος Καμένος κάθεται, ορίστε, κάθεται στο πιλωτήριο και ούτε λίγο ούτε πολύ πιλωτάρει ή συμπιλωτάρει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, το στρατιωτικό ελικόπτερο. Τα στρατιωτικά ελικόπτερα δεν τα παίρνει ο κάθε υπουργός Εθνικής Άμυνας και να πηγαίνει βόλτα ή να πηγαίνει έστω για τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Εκτός υπάρχουν... αν είναι πιλότος κατ' επάγγελμα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Και κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Τη μια έχουμε με τη γραβάτα, με τους φαλούς που αχ δεν φταίω εγώ, έφταιγε το παιδί μου. Έδωσε το παιδί του στα μανταλάκια. Μετά έχουμε την ιστορία με, που προφανώς έχει προηγηθεί χρονικά. Είναι από τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του 17, που συνομιλεί με τον έμπορο ναρκωτικών στις φυλακές. Υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του Ισοβίτη με λιμενικό του αξιωματικού που εμφανίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πηγαίνει στις φυλακές, τον πιέζει να δώσει στοιχεία, πλαστά στοιχεία για συγκεκριμένο επιχειρηματία, και λέγοντάς του ότι μην ανησυχείς, εγώ θα σε εξασφαλίσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και ότι πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης και να είναι η κυβέρνηση αυτή για 10 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε, αν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι εκτός των ορίων πλέον αυτά. Ναι, είναι εκτός ορίων. Εκτός των ορίων. 25 χρόνια που κάνω πολιτικό ρεπορτάζ. Τάξη τη δεοντολογία και τα υπόλοιπα βέβαια είναι και θέματα διερεύνηση δικαιοσύνη. Εκεί δεν μπορούμε να μπούμε και να υποκαταστήσουμε κανέναν, ούτε του δικαστέ ούτε του δικαστέ. Όχι, φυσικά εμεί δεν είμαστε δικαστέ, ρεπορτάζ κάνουμε. Λοιπόν, να σε όχι. Πάμε να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και άλλα να πούμε. Είχαμε νέα τουρκική πρόκληση, κυρίε και κύριοι, αυτή τη φορά μέσα στην Αγία Σοφιά. Στο πλαίσιο των εορτασμών για το τέλος του Ραμαζανιού και με τις ευλογίες του Σουλτάνου Ερντογκάν, τελέστηκε χθες βράδυ προσευχή και αναγνώστηκε το Κοράνι μέσα στην εκκλησία, σύμβολο της χριστιανοσύνης, που είναι ταυτόχρονα και σύμβολο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί ως διεθνές μουσείο από το 1930. Σε άμεση καταδίκη προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και η UNESCO. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία, αφού παρουσία του επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, μάλιστα της χώρας, τελέστηκε προσευχή και αναγνώστηκε το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφία. Η τελετή για τη νύχτα του Καντήρ, στην οποία οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν την αποκάλυψη των πρώτων στίχων του Κορανιού στον Μωάμεθ, μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων ανήρτησε μάλιστα στο Twitter το βίντεο, σφραγίζοντας την κάλυψη της τουρκικής κυβέρνησης στην προκλητική αυτή κίνηση. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τη συγκεκριμένη τελετή και υπενθυμίζει: η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Η απόπειρα μετατροπής σε τέμενος μέσω της ανάγνωσης του Κορανίου, της τέλεσης προσευχής και σειράς άλλων ενεργειών προσβάλλει τη διεθνή κοινότητα, η οποία οφείλει να κινητοποιηθεί δεόντως και να αντιδράσει. Πρόκειται για μια καταφανώς απαράδεκτη πρόκληση στο θρησκευτικό συνέστημα των απανταχού χριστιανών και όσων τιμούν την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία σημειώνεται σε μια περίοδο που θα έπρεπε να προάγεται αντί να υπονομεύεται ο διαθρησκειακός διάλογος. Τη στήριξη της UNESCO για τη νέα πρόκληση ζήτησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης στη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Φραντσέσκο Μπανταρίν. Καταγγείλαμε στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή τη συγκεκριμένη ενέργεια, που είπαμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι, ειδικά στην Αγία Σοφία, γιατί άπτεται και του θρησκευτικού συναισθήματος των απανταχού χριστιανών. Και βέβαια και όσοι και όσων τιμούν την πολιτιστική κληρονομιά, την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Μια χώρα η οποία θέλει να λέει ότι προστατεύει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να σέβεται τη φυσιογνωμία της. Ο Φραντσέσκο Μπανταρίν από την πλευρά του τόνισε ότι η Αγία Σοφία πρέπει να διατηρηθεί ως μουσείο, καθώς είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στον κόσμο και έχει έναν υψηλό συμβολισμό για πολλούς πολιτισμούς, άρα είναι παγκόσμιο. Και όλα αυτά λίγο μετά την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού Γιλντιρίμ στη χώρα μας. Να σεβαστεί την οικουμενικότητα της Αγίας Σοφίας, κάλεσε την Τουρκία τομεάρχης εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος. Η Τουρκία φαίνεται ότι δεν διδάσκεται από την ιστορία. Το τουρκικό κράτος κάνει μεγάλο λάθος, ειδικά σε αυτή την ταραγμένη εποχή.
εποχή να βάζει τη θρησκεία στην υπηρεσία πολιτικών επιδιώξεων. Οφείλει άμεσα να αλλάξει πορεία. Οφείλει να σεβαστεί την Αγία Σοφία ως μνημείο μοναδικής σπουδαιότητας για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι προχωρούν σε μια τόσο προκλητική κίνηση. Και πέρυσι τέτοια εποχή, με αφορμή το Ραμαζάνι, είχε προγραμματιστεί για τις 29 ημέρες που διαρκεί η μουσουλμανική εορτή, η ανάγνωση του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφίας, η οποία μάλιστα μεταδόθηκε ζωντανά από κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στη Δήμαρη Σύνοδο Κορυφής τώρα που διεξάγεται στις Βρυξέλλες με βασικά θέματα στην ατζέντα των Brexit, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, τα φλάσια έκλεψε ο Γάλλος Πρόεδρος για την πρώτη του συμμετοχή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και συζήτησαν για τη συμφωνία του Eurogroup, ενώ συμφώνησαν για άμεση επίσκεψή του στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν την έναρξη της Συνόδου συναντήθηκε και με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν τη διάσκεψη της Ελβετίας. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ατζέντα το Brexit, το μεταναστευτικό, την ασφάλεια και τρομοκρατία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Ο νέο εκλεγής Εμμανουέλ Μακρόν συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και είχε μάλιστα συνομιλία με τον Αλέξη Τσίπρα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Τα καταφέραμε. Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν τελειώσαμε ακόμη, αλλά άνοιξε ο δρόμος. Σε ευχαριστώ για τη στήριξη. Πράγματι, τώρα πρέπει να συνεχίσουμε από κοινού με προσεκτικά βήματα. Κατά τον διάλογο που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Εμμανουέλ Μακρόν έφρασε την επιθυμία και την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Ελλάδα, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι θα είναι σε επικοινωνία προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή στιγμή για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για τη συνάντηση που είχε τώρα με τον Μπιναλή Γιλντιρίμ, ενημέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας τον Νίκο Αναστασιάδη στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κατά τη συνάντηση έγινε συζήτηση και αξιολόγηση επί του εγγράφου που κατέθεσε ο διαπραγματευτής του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Έσπεν Άιντε, και επιπλέον αποφασίστηκε ο συντονισμός εν ώψη των επαφών που θα έχουν και οι δύο ηγέτες για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση επικοδομητική, σημειώνοντας ότι μεσολαβούν σημαντικές συναντήσεις των δύο ανδρών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις διαβουλεύσεις στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις διαφωνίες μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων επιβεβαίωνε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι Κριστίν Λαγκάρτ αποδέχθηκε με χαρά πρόσκληση του Προκόπη Παυλόπουλου να επισκεφθεί την Αθήνα. Χαρακτήρισε όμως μη ρεαλιστική την απέτηση για πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 2% του ΑΕΠ μέχρι το 2060. Δεν έχουμε συμφωνήσει με όλες τις παραδοχές των Ευρωπαίων για την πορεία της Ελλάδας στα επόμενα χρόνια, σημείωσε ο Ράις, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ταμείο παραμένει σταθερός στις θέσεις του. Με κανένα τρόπο ή επί της αρχής έγκριση δεν σημαίνει ότι θα κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για το χρέος. Στο κυβερνητικό success story αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην εκδήλωση της Προοδευτικής Συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο επιστροφής στην κανονικότητα και ορίζοντας εξόδου από τα μνημόνια είναι ορατός. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του δεν ενστερνίστηκε τις πολιτικές λιτότητας και δεν έπαψε ποτέ να υλοποιεί ένα παράλληλο πρόγραμμα. Επίθεση από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Κικίλια, που κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για προσπάθεια απόδρασης από την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Δεν είμαστε σε ένα φόρουμ παρατηρητών, αλλά σε ένα φόρουμ αποφασισμένων πρωταγωνιστών, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση της Προοδευτικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε ότι το σημείο της εξόδου από τα μνημόνια είναι ορατό, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του δεν ενστερνίστηκε τις πολιτικές λιτότητας, αλλά αντίθετα δεν έπαψε ποτέ να υλοποιεί ένα παράλληλο πρόγραμμα. Greece has reached at least the point of return to normality and growth. The point where the exit from the memoranda of austerity is visible, clear and irreversible. After the last week Eurogroup agreement, this point has a specific date. And this date is in the next summer, the summer of 2018. Δυστυχώς για τη χώρα και το λαό μας, ο κύριος Τσίπρας έχει δεσμεύσει την Ελλάδα σε τέταρτο μνημόνιο έως το 2022. Με βαριά λιτότητα για όλους, με περικοπές συντάξεων και αύξηση της φορολογίας για όλους τους Έλληνες. Έχει δεσμευτεί και υπογράψει πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που βαραίνουν την οικονομία και εξοντώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι παρά τις πιέσεις για το αντίθετο, η ελληνική κυβέρνηση θέτει και θα εξακολουθήσει να θέτει σαν προτεραιότητά της τα πιο αδύναμα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της χώρας. And we never even think
to escape for the political responsibility that Greek people entrusted upon us. We never even think to surrender them to those forces in Greece who represent the interests of the most corrupt of the oligarchy and promise a future of endless austerity, social insecurity and unemployment. And let me say that now, after so long time from the difficult summer of 2015, maybe it is the first time that we are feeling vindicated for our choice to stay and fight. Η Ευρώπη θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της όταν οι λαοί θα πάρουν τη δική τους στα δικά τους χέρια, όταν θα αφορά όλους τους πολίτες της και όχι κάποιους τεχνοκράτες, όπως είναι τώρα, εκτίμησε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, για να δω τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Στέφο, γιατί, Νίκο, η κυβέρνηση επιμένει... Ελίνα, αυτό το λίγκαρχη με τρέλανε, με έστειλε. Με έστειλα διάβαστο το λίγκαρχη του κυρίου Τσίπρα και τα αγγλικά του. Ήταν σήμερα... Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είναι τα καλά αγγλικά ή τα κακά το πρόβλημα. Και δεν είχε το και προφορά ρο. Είναι ναι, η προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Και εδώ έχουμε την αναβίωση ενός success story με επέκταση μνημονίων σε πρώτη φάση, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, μέχρι το 2023 και βέβαια σε καλαπόδι δημοσιονομικό μέχρι το 2060. Λίνα, θέλει πολύ, θα το έλεγα θράσος, να λες ότι τελειώνουμε με τα μνημόνια, ότι το 2018 τελειώνουμε με τα μνημόνια, όταν από το 2019 μειώνονται οι συντάξεις όλων των συνταξιούχων, όταν από το 2020 μειώνεται το αφορολόγητο, πάει στα 5.600. Αυτό σημαίνει ότι στον καθένα από εμάς περίπου 500 με 600 ευρώ θα μειωθεί το εισόδημά μας σε ετήσια βάση. Όταν θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, τουλάχιστον 3,5% μέχρι το 2023, και μέχρι το 2060 θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα γύρω στο 2, πάνω από το 2%. Το να λες λοιπόν, δηλαδή μία λιτότητα μέχρι το 2060, ακόμα 40 χρόνια, και με το υπερταμείο να διαχειρίζεται την κρατική περιουσία για ένα περίπου αιώνα. Πάντως εσύ και εγώ δεν την προλαβαίνουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Για μένα τουλάχιστον είναι σίγουρο. Για σένα που είσαι νέα και πολύ πιο νέα από μένα, μην το λες. Αλλά απαιτεί πολύ θράσος να λες ότι τελειώνουν τα μνημόνια του χρόνου. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καταδρομικές επιθέσεις ανθρώπων της νύχτας και χρηστών ναρκωτικών σε βάρος του προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγνοώντας την εισαγγελική παρέμβαση που προκάλεσε η επιστολή που υπέγραψαν οι 471 φοιτητές του Πανεπιστημίου για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του Ιδρύματος. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η επιστολή που υπογράφουν 471 φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους οποίους η παραβατικότητα και η βία έχει γίνει καθημερινότητα στους χώρους του Ιδρύματος. Με έγγραφη παραγγελία προς τον Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρος Τσόγκας, ζητά να γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι στους χώρους του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, ώστε να διαπιστωθεί η τέλεση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές, οι βιασμοί, αδικήματα που καταγγέλλονται στην επιστολή των φοιτητών του Ιδρύματος. Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, σε περίπτωση που διαπιστωθούν κακουργηματικού βαθμού αδικήματα, θα σχηματιστούν δικογραφίες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπου αυτό καθίσταται εφικτό. Φαίνεται όμως πως αυτό δεν ήταν αρκετό για να κάμψει τα άτομα του υποκόσμου που κινούνται στο χώρο του Πανεπιστημίου, αφού ένα νέο κρούσμα ήρθε να προσθεθεί στα όσα δραματικά συμβαίνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι άνδρες με κουκούλες και ρόπαλα επιτέθηκαν εναντίον δύο ανδρών της φύλαξης του Πανεπιστημίου, ενώ η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Μάλιστα, η επίθεση αυτή, όπως είπε ο κοσμήτωρας του Πανεπιστημίου, κ. Κατσαμπάλος, μάλλον αποτελούσε ένα είδος προειδοποίησης απέναντι σε καθηγητές και φοιτητές. Δεν νομίζω ότι ψάχνανε από φύλακες που έχουν ένα μισθό 400 ευρώ, 500 ευρώ να τους πάρουν τα πορτοφόλια. Δεν έχουν τέτοια χρήματα. Κάτι θέλανε να σηματοδοτήσουν αυτοί οι οποίοι λιμένονται το χώρο του Πανεπιστημίου. Οι διακινητές ναρκωτικών φροντίζουν να δουν ανενόχλητα, επιβάλλοντας τους δικούς τους άγραφους νόμους. Το κυλικείο γίνεται χρήση μπροστά στα μάτια μας μέρα μεσημέρι.
οποιαδήποτε μέρα το πρωί, μέχρι και να φύγουμε εμείς το απόγευμα, γίνεται, το βλέπουμε. Ακόμα και όταν απομακρύνονται μέσα από τον προάβιο χώρο του Πανεπιστημίου, συνεχίζουν ανενόχλητη τη δράση τους έτσι από αυτόν, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας σε νεαρούς φοιτητές και ιδίως κοπέλες, αφού αδυνατούν να διασχίσουν τη νύχτα τους δρόμους εσωτερικά και εξωτερικά του Πανεπιστημίου. Το βράδυ γενικώς φοβάσαι να πας, να προχωρήσεις μόνος, θέλεις και κάποιον ακόμη, υπάρχουν πολλά άτομα, ιδίως μια γυναίκα δεν περπατάει μόνη της συχνά. Παρά τις κατά καιρούς επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας, άτομα στα οποία έχουν περάσει χειροπέδεση αστυνομική για χρήση ναρκωτικών τελικά αφήνονται ελεύθερα, αφού πολλά από αυτά είναι ανήλικα. Εκτός συνόρων, το μεγάλο τέμενος Αλνούρη της Μοσούλης και ο χαρακτηριστικός και κλειμένος μιναρές του ανατινάχθηκαν και ισοπεδώθηκαν σκορπίζοντας θλίψη αλλά και αλληλοκατηγορίες. Σύμφωνα με τις Ιρακινές αρχές, ο ISIS κρύβεται πίσω από την έκρηξη, ενώ οι τζιχαντιστές, για τους οποίους είχε συμβολική αξία, καθώς ο ηγέτης τους κήρυξε από εκεί την ίδρυση του Χαλιφάτου, κατηγορούν αμερικανικά βομβαρδιστικά. Μάχη ξέσπασε μεταξύ του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους με την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών για το ποιος βομβάρδισε τελικώς το εμβληματικό μεγάλο τζαμί Αλνούρη της Μοσούλης μαζί με το μιναρέ του. Το εμβληματικό τέμενο στεκόταν στη Μοσούλη επί 900 χρόνια και ήταν ιστορικό και για τον ISIS, καθώς ήταν το σημείο από το οποίο ο ηγέτης του, Αλ-Μπαγκδάτη, ανακοίνωσε την ίδρυση της τρομοκρατικής οργάνωσης που θέλει να αυτοαποκαλείται Ισλαμικό κράτος. Ήταν εκεί επιπλέον που είχε κάνει τη μοναδική δημόσια εμφάνισή του. Η ευθύνη για τον βομβαρδισμό αποδόθηκε από το Ιράκ στους τζιχαντιστές άμεσα, οι οποίοι με τη σειρά τους κατηγόρησαν τα βομβαρδιστικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρακτορείο που αποτελεί το κέντρο προπαγάνδας του ISIS, το ΑΜΑΚ, αντέδρασε αμέσως, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατέστρεψαν δύο μνημεία με τον βομβαρδισμό τους. Η καταστροφή των ιστορικών αυτών μνημείων, δύο από τα πιο γνωστά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράκ, έγιναν την τέταρτη μέρα της νέας επίθεσης που εξαπολύει ο Ιρακινός στρατός για την ανάκτηση του ελέγχου των τελευταίων μνημείων της Μοσούλης, τα οποία καταλαμβάνουν οι τζιχαντιστές. Το μεγάλο τζαμί υπήρξε ιστορικό στη Μοσούλη για το γυρτό του μιναρέ, ο οποίος και έδωσε στην πόλη το προσωνύμιο Καμπούρης. Χτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση το 1172 με 1173 από τον Νουρεντίν Ζέγκη της δυναστείας των Τούρκων Ζέγκη, εμμύρη της Συρίας της αυτοκρατορίας των Σελτζούκων. Φέρεται πως το είχε χτίσει λίγο πριν πεθάνει το 1174. Και με μια εμφάνιση βγαλμένη από τα πιο όμορφα όνειρα του ελληνικού αθλητισμού, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών διέλυσε την Τουρκία και για πρώτη φορά στην ιστορία της προκλήθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς διέσυρε με 84-55 τη γειτονική χώρα. Τα κορίτσια του Κώστα Κεραμίδα με μια ακόμη μυθική εμφάνιση έκαναν όλη την Ευρώπη να παραμιλά, καθώς ισοπαίδωσαν το μεγάλο τους αντίπαλο που ήταν το φαβορί. Τώρα, αν η γαλανόλευκη μηχανή δουλέψει το Σάββατο στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια του παιχνιδιού Γαλλία, Σλοβακία και θα πάρουμε το εισιτήριο για τον πολυπόθητο τελικό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.